φαντάζομαι ότι καλά έχετε. Τι καλά έχω, μην πω. Βέβαια, τι σπέρνατε, τι μεγαλώνετε στους μπαμπούς. Τι κάνει. Κάτι κολοκύτες βάζετε. Ευχαριστούμε επίση. Εδώ τι φτιάχνετε. Λιλικούκια, φτιάχνω. Ποιο είναι το λιλικούκι. Α, δεν ξέρω. Παπαρούνα, παπαρούνα. Παπαρούνα. Το αυτό που μυρίζει, μάραθο, δεν πρόλαβα, θα έχεις μεζέ. Θα τα κάνω και φτέδες με αυγά, μέσα, με τυριά. Αυτά είναι τα λιλικούκια. Τα λιλικούκια. Θα πάρετε φωτογραφίες. Μαμέ. Πατάτε εδώ πέρα. Βγάζουμε κρεμμύρι, βάζουμε σε ένα τρόπο. Πού τα έχετε, δείξτε μου. Πού τα βάζετε, λέτε κάτω στον κάμπο, πού τα βάζετε. Όχι, εδώ, εδώ. Ρε Παντελή, φέρε κάτω ένα μέρος να πάρουμε λίγο ρωράκι να πίνουν οι άνθρωποι. Φωτογραφίες και τα αρνιά. Και μικρούλικα, ε. Ναι, ναι, τα βγαίνουν πυρό αυτά. Γιατί κάνουν 3-4 οι μάνες. Τι ζέει. Μου γίνονται. Έλα εδώ πέρα, μείνε εδώ, έλα εδώ, μείνε. Αχ, αυτό θέλει μια κατσίκα την ημέρα. Μαζί και τα λαγιά, το βγείτε στο δρόμο. Τι είναι αυτή η κλιματαριά. Αυτή είναι σιδερίτης. Εσείς γεννηθήκατε εδώ. Εδώ. Παντρευτήκατε εδώ. Οι γονείς ήταν και αυτοί από εδώ. Εδώ. Ωραία. Οπότε ό,τι θυμόμαστε, ό,τι θυμάστε. Τα παλιά. Τα παλιά και τα καινούργια είναι όλα από τότε. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, μικρό παιδί, πότε βγήκατε στο χωράφι, πότε σας έβγαλε ο πατέρας σας. 6-7 χρονών. Όχι. Όχι. 10-12 χρονών. 10-12 χρονών. Τι καλλιέργεια θυμάστε, τι καλλιεργούσε. Αυτά τα βουνά που βερχόσαστε. Ναι, ναι. Τα ζευγαρίζαμε σαν γελάδες, τα σφέρνανε. Βάζανε λοιπόν σιτάρια και κριθάρια. Ναι. Τι βάζανε. Βίκο. Τι θυμάστε, ένα-ένα να τα λέμε. Ναι. Σιτάρι. Σιτάρι, τι σιτάρι, τι θυμάστε, είχε... Μαυρομούστακο. Μαυρομούστακο. Και κοκκινομούστακο. Ποιο ήταν το καλύτερο για ψωμί. Το καλύτερο ήταν το ασφροσίτι, αλλά δεν βγάζαμε εμείς. Δεν βγάζατε, ποιος έβγαζε. Εδώ δεν ξέρω. Πώς το είπατε, εσείς πάραμε. Πώς το ξέρετε. Εμείς το κάναμε ψωμί. Το ζυμώναμε αυτό το... Εμείς το ζυμώναμε τα σιτάρια αυτά. Άλλο λέω, το ασπροσίτι πώς το ξέρετε. Φυτέμαν άλλοι. Εδώ στο... Ναι. Α, εδώ. Θέλω να μου λέτε, όχι μόνο θα μου λέτε και αυτά που κάνατε οι δυο σας και οι γονείς σας, αλλά και τι κάναμε στο Ατένι. Στο Ατένι. Υπήρχε λοιπόν στο Ατένι και ασπροσίτη. Δεν έβγαζε ποσότητα. Δεν έβγαζε ποσότητα το ασπροσίτη. Δηλαδή, το πιο παραγωγικό ποιο ήταν από τα τρία. Το κοκκινό μούστακο. Το κοκκινό μούστακο. Πολύ στάρια που παίρνανε όλοι και κάνανε νημόσυνα από εμάς εδώ. Το ξέχασες! Τα μνημόσυνα τα κάναμε με το κοκκινομούστακο. Αυτά τα στάρια, τα δικά μας. Εμείς το βασίσαμε μέχρι τελευταία. Εμείς μέχρι τελευταία ζυμώναμε. Στην Άνδρο, μέσα από πρόγραμμα LIFE, σε συνεργασία με το Δήμο Άνδρου, έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο καταγραφή ιστορικών δεδομένων που αφορούν τις τοπικές ποικιλίες. Την συλλογή δειγμάτων τοπικών ποικιλιών, οι οποίες φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους με σκοπό να συντηρούνται για να μην χαθούν αφού η καλλιέργειά τους εγκαταλείπεται για διάφορους λόγους. Και παράλληλα καταγράφουμε και τα πολυετή είδη, δηλαδή τα οποροφόρα και τις ποικιλίες αμπέλου σε επίπεδο ονομασίας, με σκοπό αυτό να αποτελεί ένα πρωτογενές υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί μετά από ειδικούς δενδροκόμους ή αμπελολόγους με σκοπό να διερευνήσουν την ταυτότητα αυτών των ποικιλιών. Δηλαδή αν πρόκειται περί συνωνυμιών ή πρόκειται περί κάποιων ποικιλιών που πραγματικά είναι μοναδικές στον ευρωπαϊκό χώρο. Μέχρι τώρα έχουμε καλύψει τα 2/3 της Βορείου Γαβρίου Άνδρου, όλη την περιοχή του Κορθίου, την κεντρική Άνδρο που δουλεύουμε τώρα, δηλαδή είναι γύρω στα 50 χωριά περίπου, 50 χωριά οικισμοί. Έχουν γίνει δεκάδες συνεντεύξεις και έχουν μαζευτεί περίπου 200 δείγματα σπόρων. Τα πιο αξιόλογα θα λέγαμε ευρήματα είναι το λευτοκούκι, μια ποικιλία μπιζελιού και ο αρακάς άνδρου που δεν είναι ο αρακάς όπως το ξέρουμε αλλά στην ουσία είναι η ανδριώτικη φάβα η οποία είναι διαφορετική από την φάβα της Σαντορίνης. Όταν λέμε διαφορετική εννοούμε είναι διαφορετικό βοτανικό είδος, δηλαδή είναι ένα είδος λαθουριού.
Εγώ τώρα τι θυμάμαι, θυμάμαι στον Μπακάλικο, γιατί φέρνανε στον Μπακάλικο, φέρνανε η παραγωγή. Ναι, ναι. Με το τσουβάλι, η φασόλια. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι τα ψηλά, τα άσπρα φασολάκια. Δεν ξέρω όμως από ποιο είδος φασόλια. Για βραστά. Αν είναι άσπρα, άσπρα ήταν. Ναι. Κάτα άσπρα και μικρούλια. Φασόλια είναι, φασόλια. Και μάλιστα εδώ τα λένε και κουφετάκια κάποια. Ο κίνδυνος είναι ότι οι παραδοσιακές ποικιλίες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά και κάποια πλεονεκτήματα των βελτιωμένων ποικιλιών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η ντομάτα δεν μπορεί να αντέξει σε μεγάλες μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Δεν είναι κατά περίπτωση τόσο παραγωγικές όσο οι εμπορικές ποικιλίες βελτιωμένες. Με αποτέλεσμα, σταδιακά οι αγρότες να τις εγκαταλείπουν με κριτήριο την κερδοφορία, δηλαδή. Με κριτήριο την κερδοφορία. Και με αποτέλεσμα, οι νέες γενιές αγροτών να καλλιεργούν τις βελτιωμένες ποικιλίες. Οι παλιές ποικιλίες, οι παραδοσιακές, έχουν μείνει πλέον στα χέρια των αγροτών μεγάλης ηλικίας, που αυτοί σιγά σιγά εγκαταλείπουν την γεωργική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μην καλλιεργούνται, και φυσικά όταν μια ποικιλία δεν καλλιεργείται ο σπόρος της, καταλαβαίνουμε ότι μετά από κάποια χρόνια δεν μπορεί πλέον να βλαστήσει. Και το άσπρο το βάζανε που κάνανε τον τραχανά, το κοψό που λέμε εμείς, πώς το γράψατε εσείς. Βάζανε και άσπρο, καλαμπόκι για κοψό. Ναι, ναι, για το βάζανε για... Μέχρι σήμερα έχουμε και άσπρο. Έχουμε, ναι. Έχουμε εδώ άσπρο καλαμπόκι, ναι, από το παλιό. Ναι, θες να σου δείξω. Βέβαια θέλω. Κρυθάρι, θες να σου δείξω. Βέβαια θέλω. Όμως, πρέπει να πούμε ότι οι τοπικές ποικιλίες έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις βελτιωμένες ποικιλίες, δηλαδή έχουν κάποιες αντοχές σε ασθένειες και καταπονήσεις του περιβάλλοντος, γιατί έχουν προσαρμοστεί στις τοπικές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, και αυτό τους δίνει μια άλλη δυνατότητα προσαρμογής και απόδοσης. Άλλωστε, συμβαίνει κάθε φορά να παίρνουν βελτιωμένες ποικιλίες οι αγρότες και να μην είναι ευχαριστημένες από την προσαρμογή και την αποδοσή τους στον τόπο. Επίσης, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή άρωμα, γεύση, είναι αυτό που λέμε, παίρνουν μια ντομάτα η οποία είναι πολύ νόστιμη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, τώρα είναι αφιδατωμένο. Μόλις με χάνει. Κρατάει το. Πολύ ωραίο. Αχλαδιές. Αχλαδιές, κοντούλες είχε πάρα πολλές τα παλιά τα χρόνια. Κοντούλες και βουτυράτα και ζαχαράτα, θυμάμαι. Κρυστάλλια δεν είχε παλιά εδώ. Είναι φερτό το κρυστάλλι. Ναι, ναι, ναι. Ποικιλία. Έχει μεγάλη σημασία αυτός ο πλούτος, που δεν είναι μόνο πλούτος από πλευράς ειδών, φυτών και ποικιλιών, αλλά είναι και πλούτος πολιτιστικός και ιστορικός για κάθε τόπο, να διατηρηθεί. Και πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος διατήρησης είναι αυτές οι ποικιλίες να αξιοποιηθούν, να μπορούν να καλλιεργηθούν τοπικά, να διατεθούν. Και αυτό, η διάθεσή τους και η καλή οικονομική τιμή που μπορούν να απολαμβάνουν σε ένα τοπικό προϊόν, να είναι κίνητρο για τον αγρότη να τις επανακαλλιεργήσει και να τις διασώσει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή. Και έχουμε παραδείγματα από την Ελλάδα. Τι παραδείγματα? Είναι η φάβα Σαντορίνης, το ντοματάκι, είναι τα φασόλια Πρεσπών, Καστοριάς. Για να μου πείτε, σας παρακαλώ, φάβα τρώγατε? Φάβα! Και αύριο λέω θα κάνω φάβα. Αλέκα με στο μήλο. Για να πάρεις και το μήλο απ' έξω φωτογραφία. Βέβαια θα το πάρουμε. Και κάτω. Κάτω και κάτω έχω και εδώ. Και σαν πουλιά είναι και ο μήλος. Ναι. Αλέκα με. Άλλε θα είχαμε λεφτά τότε. Άλλε θα για να κάνω τα πουλιά. Αλλά τι παίρναμε χοντρό και το βάλαμε στο φούρνο και τα αλέθα το κόβαμε για το χείρο. Τι απέτα μου για τη φάβα. Από τι φυτό γινόταν, πώς το θυμάστε το φυτό? Από τη φάβα. Το μαρακά, πώς ήταν το φυτεύαμε, χρώμα, το λουλούδι του. Αλλά να προσθέσουμε επίσης αυτές τις τοπικές ποικιλίες, για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία τους, τις ποικιλίες αμπελιού και τις ποικιλίες ελιάς, οι οποίες είναι δεκάδες. Και από αυτές γίνεται φημισμένο κρασί ή φημισμένο λάδι ή φημισμένες ελιές. Να θυμίσουμε τα ρόδια Ερμιώνης, τις οικές, δηλαδή ένας μεγάλος πλούτος που είναι μπροστά μας και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά προέρχονται από την ιστορία του τόπου και την επιλογή των αγροτών διαχρονικά.
και γι' αυτό θεωρείται και κοινή κληρονομιά. Τελευταία, διαβάζοντας κάτι αδιακά χρονικά, δεν κοίταξε που έπεσε το μάτι μου. Όχι πολύ παλιά. Ναι. Μιλάμε ότι ίσως στο Μεσοπόλεμο. Mm. Αν ψάξω που θα το ξαναβρω. Βραβεύτηκε στην έκθεση των Παρισίων το σκληρό σιτάρι της Άνδρου. Μάλιστα. Και μου έκανε εντύπωση, λέω, μα. Πότε αυτό. Το σκληρό σιτάρι της Άνδρου. Τι είναι η Άνδρος. Ναι. Πού είναι τα ίδια. Πού είναι οι κάποιοι και πού το φύτευαν. Καλά, βραβεύτηκε η ποιότητα. Για την ποιότητά του. Ναι. Μάλλον αυτό. Ναι. Σε κάθε περιοχή έχουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή στις Γίδες, παραδείγματος χάρη, βρήκαμε τον Αρακά της Άνδρου. Στην πίσω μεριά βρήκαμε το Λευθοκούκι. Εδώ γύρω από τη χώρα υπάρχουν οι μπαξέδες με τα εσπεριδοειδή και ούτω καθεξής δηλαδή. Στη Βουρκωτή υπάρχουν άλλα πράγματα, άρνη, κυρίως τα ψηλά υπάρχουν τα φασόλια που είναι επίσης πολλά, πάρα πολλά δηλαδή, είναι οι ποικιλίες μπορεί να είναι και πάνω από 10 και αυτές ας πούμε είναι άμεσα αξιοποιήσιμες πιστεύουμε όπως το μελιτζανί φασόλι, αλλά και άλλα φασόλια δηλαδή, είναι το κουφετάκι, έτσι, έχει ένα ωραίο λάχανο τρυφερό. Πολύ τρυφερό, το κλειστό όπως το λένε εδώ. Αυτά κάτι μακριά. Εμείς κάνουμε τα μικρά, με συγχωρείτε αυτά, τα τόσα τα μικρά. Όλα τα άλλα μεγάλα που είναι όχι. Όχι, δεν μ' αρέσουν, είναι άγνωστο. Είναι άγνωστο, δεν τα κάνουμε. Άλλοι τα μαγειρεύω. Τα κοκκινοφάσολα τι χρώμα έχει, είναι σκούρο. Είναι βυσσινή το χρώμα, κάπως έτσι σκούρο. Ο σπόρος, η παππούδα είναι βυσσινή. Ναι. Αυτό σας φέρει να σας δείξει. Δηλαδή κάθε τόπος μπορεί να πούμε ότι έχει κάτι ιδιαίτερο. Στο όρμο του Κορθίου βρήκαμε το αγγούρι, το ανδριώτικο. Άρα λοιπόν πραγματικά υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος τοπικών ποικιλιών που με συστηματική δουλειά μπορεί να αξιοποιηθούν και να περιληθούν σε μεγάλη έκταση αξιοποιώντας αυτά τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που έχουν σχέση με τις βελτιωμένες ποικιλίες.